Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου φίλοι, την εκπομπή Πάνω από όλα η υγεία μου. Σήμερα μιλάμε για τις φλέβες και για τους κυρσούς και για τις ευριαγγείες και για όλα αυτά τα θέματα τα οποία αντιμετωπίζουν περισσότερο οι γυναίκες, λιγότερο οι άντρες. Και τονίζουμε ποιες είναι οι σύγχρονες θεραπείες οι οποίες χρησιμοποιούνται από τους αγγειοχειρουργούς για την θεραπεία των προβλημάτων αυτών, είτε είναι φλέβες είτε είναι κυρσή. Κοντά μας είναι γνωστός αγγειοχειρουργός, ο κύριος Κωνσταντίνος Λαμπρέτσας, ο οποίος είναι μαζί μας σήμερα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθε για να μιλήσουμε για αυτά τα θέματα και που είναι πραγματικά αρκετά σοβαρά και σχετίζονται βέβαια και όχι μόνο με την αισθητική, από ό,τι είπαμε και στο πρώτο μέρος της εκπομπής, αλλά σχετίζονται και με ιατρικά θέματα, που είναι βέβαια η φλεβική ανεπάρκεια και οι επιπλοκές που τυχόν μπορούν να εμφανιστούν κάποια στιγμή. Κύριε Λαμπρέτσα. Μην τους υποτιμάτε τους άντρες. Όχι, ναι, νομίζω ότι οι γυναίκες. Οι άντρες έχουν. Και οι άντρες. Το ίδιο ποσοστό, κύριε Λαμπρέτσα. Γιατί αυτό πάντα το έχω. Είμαι σε μία σύγχυση σχετικά με αυτό. Βασικά σχεδόν το ίδιο. Σχεδόν το ίδιο. Οι γυναίκες έχουν μια κάποια διαφορετική προσέγγιση. Αυτό πιστεύω κι εγώ. Άρα λοιπόν δεν παίζει ρόλο η προσέγγιση σε σχέση με το πρόβλημα. Οι άντρες και λόγω της τριχοφυΐας δεν βλέπουν και δεν ασχολούνται περισσότερο με τις ευρύγες. Οι γυναίκες είναι πιο ευαίσθητες με την εμφάνιση. Γι' αυτό το ψάχνουν πιο πολύ το θέμα των φλεβών. Αλλά. Λοιπόν, είχαμε πει λοιπόν στο δω. Δεν διατηρούμε βέβαια σαν άντρες τα πρωτεία στις αρρώστιες. Ναι. Αυτό δεν μας άρεσε που είπατε. Λοιπόν, κύριε Λαμπρέτσα. Να πάμε λίγο τώρα στη θεραπεία του σκληρυντικού αφρού. Αυτή πότε την επιλέγετε ως θεραπεία για τη λύση του προβλήματος των ευριαγγειών? Δηλαδή, εσείς θεωρείτε πρώτη θεραπεία για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού, πρώτη θεραπεία? Να αρχίσουμε λιγάκι να πούμε τι θεραπείες υπάρχουν στο αισθητικό κομμάτι. Από παλιά έχουν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες να θεραπεύσουν αυτές τις αντιαισθητικές φλέβες. Επί δεκαετίες. Τελικά αυτό που εδραιώθηκε όλα αυτά τα χρόνια ήταν η κλασική σκληροθεραπεία, δηλαδή ουσιαστικά τι κάνουμε, ενίωμε ένα σκληρυντικό υλικό στις φλέβες, το οποίο προκαλεί μια άσυπτη φλεγμονή στον εσωτερικό χιτώνα των φλεβών και λόγω της φλεγμονής κλείνει η φλέβα και δεν ξανααιματώνεται, οπότε δεν φαίνεται. Αυτή ήταν η φιλοσοφία. Σε αυτό το διάστημα βγήκαν πάρα πολλές μέθοδοι, οι οποίοι κατά καιρούς ήταν μόδα, μπήκαν, ξαναβγήκαν. Πραγματικά, τελικά, ναι. Τελικά στο τέλος αυτό που έμεινε και μένει είναι η κλασική σκληροθεραπεία, η οποία έχει εξελιχθεί τώρα στη θεραπεία με τον αφρό. Δηλαδή ουσιαστικά δημιουργούμε έναν αφρό αναμειγνύοντας το φάρμακο αυτό, το σκληρυντικό με ίση ποσότητα αέρα. Δημιουργούμε αφρό και ο αφρός ενίεται και έχει καλύτερα αποτελέσματα και πιο αποτελεσματικός και λιγότερο τοξικός όσον αφορά τη θεραπεία των ευρυγγειών. Τώρα, πριν υπήρχε θεραπεία με ραδιοκύματα επιφανειακά. Θεραπεία με ηλεκτρικό ρεύμα. Δίναμε ένα συγκεκριμένο, κάναμε μια θερμοπηξία σε αυτές τις φλεβίτσες. Θεραπεία με λέιζερ. Βγήκαν πάρα πολλά διαδερμικά λέιζερ, τα οποία υποτίθεται ότι θα ήταν η επανάσταση κτλ. Όλα αυτά δεν επιβεβαιώθηκαν και υπάρχουν βέβαια ενδείξεις σε ένα ορισμένο αριθμό ασθενών και σε ορισμένη ποιότητα φλεβών, αλλά τελικά αυτό που είναι και μένει είναι η κλασική σκληροθεραπεία και η θεραπεία με αφρό. Κύριε Λαμπρέτσα, τώρα πόσες, καταρχήν, είναι επεμβατική η θεραπεία αυτή? Φυσικά είναι επεμβατική, όλα είναι επεμβατική θεραπεία. Ναι. Πρέπει να γίνει, οπωσδήποτε γίνεται πρώτα διάγνωση, παίρνετε το ιστορικό της γυναίκας ή του άντρα και προχωράτε στη θεραπεία. Η θεραπεία αυτή τώρα για να ολοκληρωθεί, πόσο χρόνο χρειάζεται, δηλαδή πόσες συνεδρίες να κάνει μια γυναίκα? Εξαρτάται. Και πού γίνονται αυτά? Γίνονται, ας πούμε, στο ιατρείο σας, στο ιατρικό διαβαλκανικό? Γίνονται και εκεί, παντού γίνονται. Ναι. Επειδή δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συνθήκες αντισηψίας, μπορεί να γίνουν και στο κανονικό ιατρείο και το κάνουν πάρα πολλοί συνάδελφοι. Τώρα, το πόσες θεραπείες είναι ανάλογα το πώς θα αντιδράσει ο οργανισμός του καθενός
το πόσο αποτελεσματικό είναι. Πρέπει, υπάρχει μια ειδική εργασία ανάλογα με το μέγεθος των βλεβών. Παίρνουμε και, και την ποσότητα του φαρμάκου. Ανάλογα με το μέγεθος των βλεβών. Όχι την ποσότητα, την δραστικότητα του δραστικότητα, φαρμάκου. Ναι. Αν είναι 0,25, 0,5 ή 1%. Mm-hmm. Ανάλογα με το μέγεθος της φλέβας. Αυτό προϋποθέτει μια εμπειρία του αυτού που το κάνει. Φυσικά. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι την ποσότητα των φλεβών που πρέπει να καταργήσουμε. Ανάλογα τώρα, αν είναι μία-δύο, σε μία-δύο συνεδρίες μπορεί να ολοκληρωθεί. Mm-hmm. Αν είναι όλο το πόδι, μετά θέλουμε 7, 8, 10, 12 συνεδρίες. Αυτό δεν παίζει ρόλο. Στο ένα πόδι. Και στο ένα και στα δύο. Μπορεί και τα δύο. Υπάρχει περίπτωση μια γυναίκα να έχει, ή ένας άντρας, βάζω και τον άντρα πλέον, πρόβλημα στο ένα και όχι στο άλλο πόδι, κύριε Λαμπρέτσα. Συνήθως είναι στο ένα πολύ, στο άλλο λίγο. Μάλιστα. Κάπως έτσι. Ναι, 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 ναι. Και εσείς από τι εκτιμάτε και ας πούμε, εφαρμόζετε τη μία θεραπεία, τη σκληροθεραπεία, ας πούμε, σε σχέση με την άλλη. Ακούτε και τους ασθενείς τη γνώμη, όχι, έχουν πάνω σε αυτό. Όχι, οι ασθενείς δεν μπορούν να έχουν γνώμη γιατί δεν έχουν την εμπειρία. Ναι, κύριε Λαμπρέτσα, συμφωνώ έτσι μαζί σας, αλλά κάποιοι έρχονται και λένε: εγώ θέλω να μου κάνετε γιατρέ σκληροθεραπεία. Θέλω λέιζερ ή ραδιοσυχνώτες. Όταν θέλει λέιζερ σε μια φλέβα. Γιατί είναι στη μόδα, γι' αυτό το λέω, ναι, και ακούει πολλά και από το διαδίκτυο. Ναι. Αν θέλει λέιζερ σε μια φλέβα που είναι τεράστια, θα του πω ότι δεν υπάρχει. Δεν αντιχνείται σε προκειμένη γιατί περίπτωση, έτσι. Εντάξει, και οφείλει να το καταλάβει. Τώρα, αν δεν το καταλάβει, ας. Δεν νομίζω όμως να. Συνήθως συζητάμε με τους ασθενείς και τους ενημερώνουμε του τι ακριβώς. Αν είναι κάτι μικρές κόκκινες φλεβίτσες, αυτές μπορεί να γίνουν και με λέιζα. Mm-hmm. Αλλά μην φανταστεί κανείς ότι το λέιζα δεν πονάει. Το λέιζα είναι η πιο επίπονη μέθοδος. Τώρα είπατε για τον πόνο. Θέλω να ρωτήσω εάν ο σκληρικός αφρός πονάει τελικά και ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο λέιζερ και αυτόν. Όλα πονάνε λιγάκι. Πονάνε λίγο. Λιγάκι, ναι, λιγάκι. Αυτό δεν παίζει ρόλο πόσο μεγάλη είναι η φλέβα. Οι μικρές φλεβίτσες είναι αυτές που πονάνε περισσότερο. Γιατί τσούζουν περισσότερο, οι μεγάλες λιγότερο. Αλλά ο πόνος είναι κάτι που έρχεται για δευτερόλεπτα τη στιγμή που μπαίνει το φάρμακο, εκείνη την ώρα πονάει λιγάκι, τσούζει και μετά σταματάει αμέσως. Ναι. Ωραία. Άρα λοιπόν αυτό και είναι αποτελεσματική η θεραπεία του σκληρετικού αφρού, από ό,τι καταλαβαίνω. Εντάξει, αν θέλει κάποιος τις πολύ μικρές που δεν μπορούμε να τις κάνουμε με αφρό, ναι, γιατί ο αφρός προϋποθέτει, η σκληρετική προϋποθέτει να μπούμε στον αυλό μιας φλέβας με τη βελόνα, που είναι πολύ μικρή βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει έστω και αυτός ο μικρός αυλός πρέπει να υπάρχει. Ναι, οπωσδήποτε. Αν δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτό το αυλό και η φλέβα είναι πάρα πολύ μικρή, τότε πάμε στο λέιζερ, το οποίο διαδερμικά καταστρέφει αυτές τις φλεβίτσες κλπ. Θέλω να πω ότι όλα αυτά γίνονται και μπορούμε να προβλέψουμε περίπου πόσες συνεδρίες θα χρειαστούμε. Αυτό που δεν μπορούμε να προβλέψουμε είναι πώς θα αντιδράσει ο οργανισμός σε όλη αυτή τη θεραπεία. Γιατί μερικές φορές υπάρχουν οργανισμοί που... Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, κύριε Λαμπρέτσα, που κάνουμε μια τέτοια θεραπεία και ξαφνικά αντιδράει βγάζοντας άλλες φλέβες δίπλα. Ναι, φυσικά. Δηλαδή δημιουργώντας σε χρονικό διάστημα πολύ μικρό καινούργιες φλέβες και εκείνες τις φλέβες πρέπει να είναι το λεγόμενο matting, έτσι το λέμε εμείς, το οποίο και αυτό πρέπει μετά εκ νέου να το θεραπεύσετε με άλλη μέθοδο. Όχι, με το ίδιο. Με το ίδιο. Έχοντας την ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα σταματήσει να αντιδρά κατά αυτόν τον τρόπο, δημιουργώντας καινούργιες φλέβες. Κύριε Λαμπρέτσα, θέλω να ρωτήσω κάτι. Μπορεί κάποιος ασθενής, η θεραπεία που γίνεται σε έναν ασθενή, να έχει καλά αποτελέσματα με τον ένα τρόπο και όχι καλά αποτελέσματα με τον άλλο τρόπο, και εναλλακτικά μπορεί να ξεκινήσει, ας πούμε, τον πρώτο τρόπο, παράδειγμα τη σκληροθεραπεία, να μην πάει καλά, ας πούμε, η θεραπεία του ασθενούς και να πάτε μετά σε κάποιο άλλο ή όχι? Εμείς, επειδή τα κάνουμε λίγο πολύ όλα τα πάντα. Ναι, τα κάνετε τα πάντα, έχετε μεγάλη εμπειρία και είναι ρουτίνα για εσάς, γι' αυτό το λέω. Συνήθως κάνουμε υβριδικές θεραπείες. Δηλαδή αρχίζουμε με το ένα, μετά πηδάμε στο άλλο, πάμε στο τρίτο. Αυτό χρειάζεται εμπειρία οπωσδήποτε όμως, έτσι. Ναι, δεν μένουμε πάντα σε μια μέθοδο και σε αυτό και στις μεγαλύτερες που θα τις αναφέρουμε αργότερα. Ωραία. Εγώ αυτό ήθελα να ρωτήσω. Δηλαδή, αν αλλάζετε θεραπεία επιτόπου, εάν τυχόν υπάρχει πρόβλημα.
Και να ρωτήσω και κάτι άλλο πριν πάμε στις άλλες θεραπείες. Αν μια γυναίκα ή ένας άντρας έχει το πρόβλημα των ευριαγγειών, mm-hmm. το θεραπεύσετε με αυτόν τον τρόπο που λέτε, με τον μίνι επεμβατικό, όπου είναι mm-hmm. η σκληρυντική θεραπεία ή το λέιζερ, μπορεί να εμφανίσει μετά από κάποιο χρονικό διάστημα το ίδιο πρόβλημα? Δηλαδή, mm-hmm. μετά από πόσα χρόνια μπορεί να εμφανίσει ευριαγγειές? Αυτό δεν το ξέρουμε, είναι θέμα οργανισμού. Είναι θέμα οργανισμού και δέρματος, ίσως και οργανισμού. Μπορεί να το εμφανίσει πάντως, γιατί ακούω και πολλές γυναίκες οι οποίες ξανακάνουν τη θεραπεία. Είναι θέμα κληρονομικότητας. Παίζει ρόλο αυτό. Η κληρονομικότητα, ήδη, κατά πόσο είναι κάποιος οργανισμός, κάποιοι οργανισμοί δημιουργούν τέτοιες... Ή μπορεί να έχουν και κάποια συνοδά νοσήματα, να είναι κατακονημένοι. Όχι, δεν παίζει ρόλο αυτό. Αυτό είναι η κληρονομικότητα. Εντάξει, τι να κάνουμε. Εγώ πάντα λέω στους ασθενείς ότι θα πρέπει να φτάσουμε σε ένα σημείο που να είμαστε ευχαριστημένοι όλοι. Ναι. Και μετά, μία φορά το χρόνο, θα κάνουμε συντήρηση. Α, ναι. Κάνετε και αυτό, ε. Ναι. Για να μπορείτε να, για να διορθώνετε τυχόν βλάβες. Τα καινούργια και τα λοιπά να έρχονται να... Λοιπόν, και να δούμε πάμε. Και την εξέλιξη της νόσου και τα λοιπά. Πάμε σε άλλες θεραπείες, οι οποίες είναι επεμβατικές. Θα πούμε για επεμβατικές. Μήνυ επεμβατικές. Ναι. Ενδοβλητικές. Θα πάμε πρώτα στην κλασική επεμβατική θεραπεία, ναι. η οποία είναι αφαίρεση της φλέβας. Μάλιστα. Συνήθως όταν λέμε κάποιος έχει φλεβίτιδα ή κάποιος έχει ανεπάρκεια, φλεβική ανεπάρκεια, εννοούμε την ανεπάρκεια των κυρίως φλεβών, δηλαδή της μείζωνος και της ελάσσονος αφηνός. Mm-hmm. Η μείζωνος αφηνής είναι η κεντρική φλέβα η οποία μαζεύει το αίμα από την πρόσθετη επιφάνεια του άκρου. Δηλαδή αρχίζει από τον έσω σφυρό και φτάνει στην βουβονική χώρα και χύνεται στην εντοβάθη. Όταν αυτή η φλέβα ανεπαρκεί, τότε εδώ και 100 τόσα χρόνια ο Μπάμπκοκ την είχε αφαιρέσει πρώτα αρχές του αιώνα. Mm-hmm. Δηλαδή κόβουμε πάνω, κόβουμε κάτω και την ξεριζώνουμε. Χωρίς φλέβα μπορεί να φυσικά και πολύ καλύτερα. Θα το ρωτούσα ακριβώς τώρα. Και πολύ καλύτερα. Ναι. Γιατί αυτή η φλέβα δεν λειτουργεί πια. Και λειτουργεί επιπλοκές και γενικότερα, ναι, αυτή η φλέβα. Δημιουργεί επιπλοκές και όσο την αφήνουμε, αυτή η συνεχής πίεση χαλάει πιο γρήγορα τις καλές φλέβες. Μάλιστα. Γιατί αυτή συνδέεται στο όλο φλεβικό δίκτυο mm-hmm. και όταν αυξηθεί η πίεση σε αυτό το κομμάτι του επιφανειακού μπορεί να επηρεάζει και τα διπλανά, έτσι, και τα διπλανά δίκτυα. Και στο τέλος φτάνει και στην εντοβάθη και καταστρέφει και την εντοβάθη. Mm-hmm. Γι' αυτό σήμερα λέμε ότι πρέπει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να θεραπεύουμε αυτή τη φλέβα. Ή να την αφαιρούμε ή να την κάνουμε αλλιώς, όπως θα πούμε μετά. Και θα πούμε και γιατί έτσι και όχι αλλιώς. Αυτά θα τα πούμε όλα. Λοιπόν, ο Μπάμπκοκ το έκανε τότε, την αφαίρεση, και αυτή η μέθοδος, η αφαίρεση της κεντρικής φλέβας ή της ελάσσονος αφηνούς, η οποία χύνεται στο πίσω από το γόνατο, αυτή την έκανε εδώ και 100 χρόνια. Το 1000... Όχι, πότε έγινε ο πόλεμος του κόλπου, το 96. Νομίζω, ναι. Το 96 ανακάλυψαν την θρομβογενική ικανότητα των ραδιοκυμάτων. Λόγω του ότι τα τηλέφωνα... Θρομβογενική, είπατε. Που δημιουργεί θρόμβους. Ναι. Πώς λέγεται, θρομβογενική. Θρομβογενετική, μήπως. Γενική. Γενική, θρομβογενική, ναι. Τότε στον πόλεμο του κόλπου διαπιστώσαν ότι πολλοί Αμερικανοί στρατιώτες που είχαν τηλέφωνα με ραδιοκύματα στις τσέπες τους αναπτύξαν εντοβάθη θρομβώσεις. Και είδαν ότι τα ραδιοκύματα δημιουργούν θρομβώσεις και επιπλοκές του αίματος. Ναι, ναι, και εκεί προερχόταν και φτιάξαν τη μέθοδο των ραδιοκυμάτων. Mm-hmm. Δηλαδή, τι γίνεται με τη μέθοδο των ραδιοκυμάτων? Βάζουμε μια ίνα στη φλέβα η οποία μας ενοχλεί και πρέπει να την... που θα τη βγάζαμε. Ναι, 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 ναι. Τη βάζουμε και με έλεγχο υπερήχων πάμε μέχρι τη σαφηνομηρία συμβολή, εκεί που χύνεται ακριβώς στην εντοβάθη, mm-hmm. και από εκεί και εκεί μέχρι το περιφερικό σημείο που έχει ανεπάρκεια, τη θρομβώνουμε. Ή θρομβώνουμε τα κομμάτια τα οποία είναι ανεπαρκή και τα κομμάτια που είναι καλά τα αφήνουμε. Ούτως ώστε διορθώνουμε το πρόβλημα λειτουργικά. Mm-hmm. Δηλαδή κλείνουμε τα σημεία που έχουμε παλινδρόμηση του αίματος. Ο οργανισμός μετά σιγά σιγά απορροφάει αυτά τα κομμάτια και όταν το δούμε μετά από ένα χρόνο είναι σαν να μην υπήρχε η φλέβα και είναι όλα πάρα πολύ ωραία και έχει λειτουργεί το σύστημα κανονικά, δηλαδή χωρίς να δημιουργεί. Αυτό είναι η μέθοδος των ραδιοκυμάτων, την οποία την εφαρμόσουμε από το 2003
κατά κόρον, με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Τέλεια. Δεύτερη μέθοδος. Λέιζα. Ναι. Τα λέιζα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην αγορά και το οποίο είναι για, για ενδοβλική χρήση στις φλέβες, είναι το διωδικό λέιζα. Έχουμε αρχίσει με το 980 κεραγκλάς, τώρα έχουμε πάει στο 1470, το οποίο το πρώτο, το 980, το οποίο αρχίσαμε τη δεκαετία, όχι, το 2003. Mm-hmm. 2003 είχα αρχίσει τότε με αυτά. Το 2003 υπήρχε το λέιζα, το 980, το οποίο πήγαινε στην αιμογλοβίνη, δηλαδή θρόμβωνε την αιμογλοβίνη του αίματος, απορροφούνταν την αιμογλοβίνη και δημιουργούσε θρόμβο. Και με αυτόν τον τρόπο έκλεινε η φλέβα και μετά από καιρό ο οργανισμός την απορροφούσε. Το μειονέκτημα αυτής της μεθόδου τότε ήταν ότι δημιουργούσε πάρα πολλές εχημώσεις. Τι σημαίνει εχημώσεις, είναι τα αιματώματα. Τα αιματώματα, ναι. Το οποίο έβγαινε και ήταν επίπονα και αντισυστητικά. Κάποια στιγμή φεύγαν βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ήταν αυτό που λέμε το έκανε και μετά αύριο πας στη δουλειά σου. Και πήγε στη δουλειά σου και είσαι μια χαρά και ακριβώς. Δεν έχεις κανένα πρόβλημα και ακριβώς. Λειτουργικό. Αυτό το πρόβλημα όμως η ίδια η εταιρεία το διόρθωσε. Αφού στη δεκαετία του 2000, δηλαδή 2007, ανέπτυξε το 1470, το οποίο ήταν θερμικό λέιζα και το οποίο κατέστρεφε τη φλέβα χωρίς να προκαλεί θρόμβωση της αιμογλοβίνης. Οπότε δεν είχαμε αιματώματα και τα αποτελέσματα ήταν εφάμιλα σχεδόν με τα ραδιοκύματα. Αυτό το σύστημα το διορθώσαν ακόμη πιο πολύ και το κάνανε το ραντιέρ, δηλαδή δεν βγαίνει πια η θερμοκρασία από την κορυφή, αλλά πάει κυκλικά. Αυτό, δηλαδή από το πλάι της ίνας. Αυτό μας βοηθάει ούτως ώστε να προωθούμε την ίνα όσο πιο βαθιά και όσο πιο κοντά στην εντοβάθη. Οπότε είναι μια αξιόπιστη και πολύ καλή μέθοδος το διωδικό λέιζα στις φλέβες. Πολύ ωραία. Προχωράμε. Προχωράμε χρονικά και... Όχι χρονικά, επιστημονικά, ταυτόχρονα. Τεχνολογικό, επιστημονικά. Όλα αυτά που σας λέω, όλα τα κάνουμε στο Διαβαλκανικό. Είναι κάτι που τα έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές και θα σας πω και αυτά που έχουν καλά αποτελέσματα και αυτά που δεν έχουν καλά αποτελέσματα. Αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, πραγματικά. Για πείτε. Επίσης, έχουμε με τον ατμό. Ναι. Α, αυτή είναι άλλη θεραπεία. Ναι, δεν ατμό. Έχουμε πει για αυτή ποτέ. Ο ατμός τι σημαίνει. Κύριε Λαμπρέτσα, τι σημαίνει με ατμό. Ο ατμός είναι πάλι το ίδιο. Είναι ανάλογα. Βρίσκουμε τρόπους για να θρομβώσουμε αυτή τη φλέβα που μας ενοχλεί. Ατμό. Ναι, και βάζουμε ένα καθετήρα. Ο οποίος πηγαίνει επίσης στο ίδιο σημείο που πηγαίνουν και οι άλλοι καθετήρες με το λέιζερ και τα ραδιοκύματα. Με τη μόνη διαφορά ότι αντί να βγάλει θερμοκρασία λέιζα ή ραδιοκυμάτων, γυρνάει καυτό με ατμό και καίει το τείχωμα των φλεβών από μέσα. Αυτό τι σημαίνει, ότι η φλέβα πάλι θρομβώνεται. Τα αποτελέσματα εδώ είναι επίσης καλά. Είναι λιγάκι δύσχρηστο το σύστημα. Αυτό είναι το μόνο, αλλά τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ καλά. Έχουμε επίσης τη μέθοδο με τον αφρό που τη χρησιμοποίησαμε στη σκληροθεραπεία. Τη χρησιμοποιούμε και στην κεντρική φλέβα με έναν διπλό καθετήρα, ο οποίος διπλός αυτός καθετήρας ενεί αυτό το φάρμακο, το οποίο το αφήνουμε σε όλη τη φλέβα, γεμίζει όλη τη φλέβα, το αφήνουμε για κάμποση ώρα και επειδή η ποσότητα είναι πάρα πολύ μεγάλη, το απορροφούμε μετά και αυτό θρομβώνει την όλη φλέβα. Είναι τελείως ανώδυνη, δεν χρειάζεται καν νάρκωση αυτή η μέθοδος. Έχει όμως το ελάττωμα ότι έχει γύρω στο 5-7% επανασυραγκοποίηση, δηλαδή ξανανοίγει η φλέβα. Μάλιστα. Αυτό είναι το μόνο ελάττωμα, είναι μικρό ποσοστό, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα ποσοστό. Επίσης, έχουμε τη χημική κατάλυση της φλέβας. Δηλαδή, έχουμε έναν καθετήρα, τον οποίο τον βάζουμε μέσα στη φλέβα. Είδατε πόσα υπάρχουν τώρα. Πάρα πολλά, ναι. Αυτά δεν τα είχαμε αναφέρει άλλη φορά. Ναι. Σήμερα τα λέμε. Ναι, γιατί
Κάποια στιγμή έπρεπε να τα δημοσιοποιήσουμε όλα αυτά που υπάρχουν για να ξέρει και ο κόσμος τι μπορεί να δει. Ναι, γιατί συνήθως και οι συνάδελφοι και όποιος ασχολείται με αυτά τα θέματα ασχολείται με ένα και δεν κάνει τα υπόλοιπα. Μάλιστα. Οπότε το ένα είναι το υπαριθμόν ένα και δεν υπάρχει κανένα και άλλο. Και το ένα είναι και αυτό που είναι γνωστό τέλος πάντων και αυτό το οποίο διαδίδει και εφαρμόζει. Υπάρχουν πολλά τα οποία είναι εξίσου καλά. Αυτός ο καθετήρας έχει μια μικρή λεπτή βελόνη στην άκρη η οποία κάνει rotation, δηλαδή γυρνάει αυτή η βελόνη. Και αυτή η βελόνη γυρνάει και κάνει μικρό injection, μικρό ενεσούλες στο τείχομα των αγγείων, των φλεβών και τη στρομβώνει από μέσα κι αυτό. Είναι κάτι σαν σκληροθεραπεία, αλλά σε τοπικό εσωτερικό επίπεδο. Και εκεί τα αποτελέσματα είναι κάπως καλύτερα βέβαια, αλλά γύρω στο 95% έχει απόφραξη τα υπόλοιπα. Αλλά το προτέρημα είναι ότι γίνεται χωρίς καν νάρκωση. Α, ναι, αυτό είναι πολύ καλό. Και έχουμε και το τελευταίο. Ναι. Σε αυτό να πω ότι στο προηγούμενο, στο διπλό καθετήρα που βάζουμε το σκληρεντικό, το αναλώσιμό του είναι πολύ ακριβό. Ναι. Δηλαδή είναι γύρω στο 700-800 ευρώ είναι μόνο ο καθετήρας που είναι μιας χρήσης. Εντάξει. Α, είναι μιας χρήσης, ναι. Επίσης, έχουμε το τελευταίο που βγήκε, είναι η λεγόμενη κόλλα. Σε αυτό όμως δεν έχουμε μακροχρόνια αποτελέσματα. Αυτή η σούπερ κόλλα που λέει, η θεραπεία με σούπερ κόλλα. Ναι. Για πείτε και αυτό, αυτό είναι κάτι καινούργιο. Αυτό βάζουμε τον καθετήρα στην φλέβα, όπως στα υπόλοιπα. Ναι. Αντί να κάψουμε ή να δώσουμε ενέργεια, υπάρχει μια κόλλα την οποία την ενίωμε, τη βλέπουμε με τον υπέρηχο, μετά τραβάμε σιγά σιγά πίσω τον καθετήρα, βάζουμε καινούργια κόλλα και αυτό κλείνει, κολλάει τη φλέβα, οπότε την ακυρώνουμε με αυτή την έννοια. Είναι μια πολύ εντυπωσιακή μέθοδος. Τα αποτελέσματα, μέχρι στιγμής δεν έχουμε μακροχρόνια αποτελέσματα, που τα έχουμε και στο λέιζερ και στα ραδιοκύματα. Μάλιστα. Και στο λέιζερ και στα ραδιοκύματα έχουμε αποτελέσματα δεκαετίας, τα οποία είναι πάρα πολύ καλύτερα από την κλασική επεμβατική θεραπεία. Δηλαδή, όταν στην κλασική επεμβατική θεραπεία φτάνουμε να έχουμε υποτροπές της τάξεως των 30% σε μερικούς συγγραφείς. Τώρα μια υποτροπή της τάξης των 3% στην πενταετία, έτσι, στο λέιζερ ή στα ραδιοκύματα, είναι κάτι που είναι πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Αυτό ήθελα να πω δηλαδή και εγώ. Ναι, ακούγεται διαφορά. Ότι είναι πολύ καλά τα αποτελέσματα. Και πάνω απ' όλα χωρίς κόπο, χωρίς πόνο. Ναι. Και το λέιζερ και τα ραδιοκύματα το κάνουμε σε τοπική με μέθη. Mm-hmm. Ακόμη και ο ατμός, και αυτό σε μέθη. Άρα λοιπόν, κύριε Λαμπρέτσα, όλες αυτές είναι θεραπείες, σύγχρονες και παλιές. Έτσι, γιατί είπατε ότι κάποιες χρησιμοποιούνται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, κάποιες εφαρμόζονται. Εντάξει, δεν είναι πια, σήμερα. Δεν είναι πια τα καινούργια. Ό,τι δηλαδή, μοντέρνο, όταν, ας πούμε, είναι... όταν λέμε ότι το λέζε και τα ραδιοκύματα είναι από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, ναι. Ήδη έχουμε 15-17 χρόνια. Εντάξει, δηλαδή, δεν είναι και παλιό όμως. Πια... Ναι, δεν είναι και το σούπερ. Ναι, ναι. Ναι, είναι μοντέρνο είναι και αυτό. Τι είναι, σύγχρονο είναι. Στην Ελλάδα δυστυχώς είμαστε λίγο πίσω ακόμη. Στην Αθήνα έχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι, έχουν ενστερνιστεί τις καινούργιες θεραπείες και το κάνουν πάρα πολύ. Εδώ στη Θεσσαλονίκη δυστυχώς δεν έχουμε αυτή την τη δυνατότητα, την εξέλιξη. Δηλαδή και άλλοι δηλαδή, να προωθούν αυτές τις θεραπείες. Τους συναδέλφους, δεν είναι και πάρα πολλοί εγκυοχειρουργοί στη Θεσσαλονίκη, ναι. Αλλά πολλοί από τους συναδέλφους επιμένουν στις κλασικές παλιές. Υπάρχει βέβαια ένα πρόβλημα που δεν είναι το πρόβλημα των υπερήχων που κάποιος που κάνει αυτές τις μεθόδους πρέπει να είναι άριστος χρήστης υπερήχων. Ναι. Γιατί όλα γίνονται με έλεγχο υπερήχων. Ναι. Και ίσως εκεί μερικοί από την παλιά σχολή των αγγιοχειρουργών έχει λίγο δυσκολίες στη χρήση του, έτσι, και στην εφαρμογή του. Ναι. Κύριε Λαμπρέτσα, από αυτές είπατε τώρα αρκετές θεραπείες. Είπαμε ραδιοσυχνότητες, ραδιοκύματα, λέιζερ, σκληρυντική θεραπεία, θεραπεία με ατμό, αν θυμάμαι καλά, με αφρό, με σούπερ κόλλα και όλες αυτές τις θεραπείες. Είναι θεραπείες οι οποίες εφαρμόζονται, έτσι.
Και από ό,τι κατάλαβα, το αν είναι καλές ή όχι αυτές οι θεραπείες ως προς την εφαρμογή τους ή τη χρησιμότητά τους, εξαρτάται από τον αγγειοχειρουργό ο οποίος θα τις επιλέξει στην εκάστοτε περίπτωση. Δηλαδή, κάθε περίπτωση, σε κάθε περίπτωση, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, αν είναι ιδιάζουσα και ιδιαίτερη, τέλος πάντων, χρησιμοποιείται την ανάλογη θεραπεία. Έτσι, καλά τα λέω ή όχι? Καλά τα λέτε, αλλά σε πρώτη φάση πρέπει ο αγγειοχειρουργός να ξέρει τη θεραπεία. Ναι, αυτό. Αυτό εννοείται, ότι πρέπει να έχει εμπειρία και να είναι γνώση της θεραπείας. Ναι. Για να μπορεί, όχι απλά να τις λέει θεωρητικά όπως τα συζητάμε, αλλά να τις εφαρμόζει κιόλας. Ακριβώς, ναι. Ναι, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει, και η εφαρμογή και ίσως τη λειτουργικότητα μετά, και οπωσδήποτε. Και καλύτερα να κάνει αυτό που ξέρει, παρά αυτό που... Δηλαδή που κάτι που ξέρει καλά, ας το κάνει. Κύριε Λαμπρέτσα, ναι, σίγουρα, οπωσδήποτε. Να μπει σε... Γιατί... Υπάρχουν περιστατικά τα οποία έρχονται, κύριε Λαμπρέτσα, και θέλουν επανεγχείρηση, επανεπέμβαση, ας πούμε, φυσικά, γιατί... Φυσικά, ναι, και αυτό. Φυσικά. Σε εσάς. Γιατί δεν έχουν καλά αποτελέσματα ή έχουν επιπλοκές. Υπάρχουν. Φυσικά. Ναι, αυτό το δηλώνει αυτό το στοιχείο. Αυτά είναι η επανεπέμβαση. Αλλά συνήθως είναι μετά από κλασική χειρουργική. Εδώ, τώρα που θέλετε να πείτε κάτι, κλείνουμε, γι' αυτό σας λέω, που αναφέραμε, ναι, την κλασική χειρουργική, εδώ πρέπει να πω ότι και για τις καινούργιες μεθόδους δεν είναι όλοι οι ασθενείς δεν μπορούμε το... Υποψήφοι για... Ναι, δεν μπορούμε το εφαρμόσουμε, ναι, σε όλους τους ασθενείς. Γι' αυτό πολλές φορές διαλέγουμε και συνδυασμό μεθόδων. Δηλαδή, ναι, κάνουμε τις λεγόμενες υβριδικές επεμβάσεις. Δηλαδή, μέρα δύο κύματα η λέιζα, συγκλασικά άνοιγμα. Υπάρχουν και αυτά. Κύριε Λαμπρέτσα, ναι, τώρα, να πούμε, κλείνοντας, σε πόσο καιρό πάει ο ασθενής στο σπίτι του, αρχίζει, ας πούμε, καθημερινή δραστηριότητα και επάγγελμα μετά από αυτές τις θεραπείες? Ο ασθενής, αν κάνουμε μια νέα επεμβατική μέθοδος, ή λέιζα, ή ραδιοκύματα, ή ατμό, ή βενοζήλ με την κόλλα, ναι, σηκώνεται αμέσως, περπατάει αμέσως, δεν πονάει, και συνήθως επανέρχεται μια μέρα μετά στη δουλειά του. Μάλιστα. Δηλαδή, πάρα την άλλη μέρα λίγο μπορεί να δουλεύει κανονικά. Σε αντίθεση με την κλασική που μία με δύο εβδομάδες είναι εκτός. Μάλιστα. Έχει μεγάλη διαφορά. Έχουμε πάρα πολλούς επιχειρηματίες ή γιατρούς που θέλουν να δουλεύουν και πρέπει να δουλεύουν, οι οποίοι έρχονται και τους το κάνουμε και την άλλη μέρα είναι στο στο χειρουργείο. Ορθοστασία. Ναι, ναι. Δεν υπάρχει. Και μια απλή ερώτηση, συμβουλευτική στο τέλος. Πώς πρέπει να προστατεύουμε τα πόδια μας έτσι ώστε να είναι υγιή και όμορφα εμείς οι γυναίκες? Τώρα αναφέρουμε μόνο στις γυναίκες. Τι πρέπει να κάνουμε για να προστατεύουμε τα πόδια μας? Γιατί αυτή η... η εξειδίκευση. Τι τραβάμε. Ναι, ναι, εντάξει, λοιπόν, συνήθως οι γυναίκες θέλουν να έχουν όμορφα πόδια. Τι πρέπει να κάνουμε? Κίνηση. Κίνηση. Να περπατάμε, κίνηση, δηλαδή. Περπάτημα. Να κολυμπάμε. Τι άλλο? Πολύ περπάτημα, κολύμπι, περπάτημα με στο νερό. Δεν μας αφήνει στη ησυχία. Δηλαδή πρέπει κάτι να κάνουμε. Περπάτημα με στο νερό. Αυτό το λεγόμενο aqua walking είναι η καλύτερη γυμναστική. Το aqua walking, ναι, 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 αυτό είναι εξαιρετικό. Δηλαδή μέχρι το γόνατο, αν πάτε στη θάλασσα το καλοκαίρι, περπάτημα με στο νερό μέχρι το γόνατο. Περπάτημα όμως για χιλιόμετρα, όχι, ναι, να πάω από εδώ, ναι, μέχρι 50, ναι, μέτρα, θα περπατήσω ήπια... αρκετά μέσα στο νερό. Ακριβώς. Αυτό είναι η καλύτερη θεραπεία, ναι. Η ήπια αντίσταση στο νερό είναι η καλύτερη γυμναστική για τα πόδια. Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα, να κρατάμε κανονικό βάρος, υγιή διατροφή. Σκευάσματα δεν θα έλεγα. Το πιο καλό σκεύασμα και το πιο φθηνό είναι το κρύο νεράκι. Κρύο νεράκι στα πόδια μετά τον ντουζ. Συμφέρει λοιπόν κάτω, το κρύο νερό. Και αν και κάποια στιγμή γυρίσετε μετά από τη δουλειά σας στο σπίτι και αισθάνεστε βαριά και κουρασμένα πόδια, θα βρέξετε μια πετσέτα με κρύο νερό, ναι, θα τη λήξετε τα πόδια σας 10 λεπτά. Με κρύο νερό. Όχι με ζεστό, με κρύο νερό. Με κρύο νερό, με πετσέτα με κρύο νερό. Και να τα βάζουμε ψηλά πάνω σε μαξιλάρι. Ψηλά, ναι, για 10 λεπτά. Για 10 λεπτά και μετά είστε εντάξει. Και είμαστε περδίκοι μετά. Μετά μπορείτε να κάνετε τις δουλειές του σπιτιού. Ανάλαβες. Μετά, αφού ξεκουραστείτε, κάνετε τις δουλειές του σπιτιού. Πολύ καλά τα λέτε. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα και έτσι μας δώσατε λίγο από τον πολύτιμο χρόνο σας. Ξέρω ότι είστε πάρα πολύ απασχολημένος. Ευχαριστούμε πολύ λοιπόν που ήρθατε. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε. Μιλήσαμε, επαναλαμβάνω λίγο το θέμα, για τις
σύγχρονη αντιμετώπιση χειρουργική και μη χειρουργική των φλεβών και των κυρσών. Και για τις ευριαγγείες είπαμε. Αν θέλετε, μπορείτε να δείτε και το πρώτο μέρος της εκπομπής. Είμαστε μαζί κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 και σε επανάληψη Τρίτη και Πέμπτη στις 3 το μεσημέρι. Μέχρι τότε να είστε καλά, να περνάτε καλά και να φροντίζετε την υγεία σας. Πάνω απ' όλα, υγεία μου. Γεια σας.